Λοιπόν, έχει σημάνει συναγερμό στον Εύρο, Δήμητρα. Πες μας γιατί. Γιατί από χθες περιμένουμε 4 ύποπτα κρούσματα που στάλθηκαν από ολόκληρο το νομό από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στα εργαστήρια της Αθήνας. Υπήρχαν οι ενδείξεις, η κλινική εικόνα των προβάτων έδειχνε ότι είναι κάτι πολύ ύποπτο και σχετιζόταν με την ευλογιά των εγωπροβάτων, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα που λήφθησαν εχθές το βράδυ. Και σίγουρα πλέον πάμε σε μέτρα αυστηρά. Για να δούμε, γιατί τι σημαίνει για αυτό, να μας πει ο κύριος Κέλλας. Καλημέρα σας. Όπως είπε και ο υπουργός που είναι μαζί μας. Ναι, τι σημαίνει καλημέρα, τώρα αυτό, η συγκεκριμένη ασθένεια και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από εδώ και πέρα. Ναι, χθες είχαμε επιβεβαιωμένα κρούσματα στην περιοχή του Εύρου της ασθένειας της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σήμερα το πρωί βρισκόμαστε εδώ με τον Περιφερειάρχη της Θράκης, με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, με τους βουλευτές του νομού, τους κτηνιάτρους, όπου ακολουθεί σύσκεψη και με τους διαφόρους εκπροσώπους, κτηνιατρικές υπηρεσίες, για τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ευλογιάς. Πρόκειται για ιό DNA, ο οποίος είναι πολύ μεταδοτικός. Τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν από σήμερα θα είναι... Είναι μεταδοτικές από τα ζώα στον άνθρωπο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κέλλα. Ζώνη επικύρησης 10 χιλιόμετρων. Κύριε Κέλλα, είναι μεταδοτικό, είναι επικίνδυνο μεταδοτικότητας από το ζώο στον άνθρωπο η ευλογιά? Όχι, όχι, είναι αμυγός ζωονόσος, μεταδίδεται μόνο από εγωπρόβατα σε εγωπρόβατα, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν μεταδίδεται στα χοιρινά, δεν μεταδίδεται στα βοήνη. Είναι περίπου, έχει μόνο τα περίπου από τα χαρακτηριστικά σε εγωπρόβατα της πανόλης, έτσι, δηλαδή μόνο σε μικρά μυρικαστικά. Έτσι ακριβώς, το μειονέκτημα είναι στην ευλογιά, ότι επειδή είναι ιός DNA, ενώ ο ιός της πανόλης είναι ιός RNA, ο ιός DNA λοιπόν της ευλογιάς διατηρείται σε εξωτερικό χώρο στο περιβάλλον επί 6 μήνες. Εν αντιθέσει με τον ιό της πανόλης, ο οποίος διατηρείται για ένα μήνα και για 3-24 ώρες. Έχουμε καραντίνες, δηλαδή, επίσης καταστροφή των κοπαδιών τώρα που έχουν μολυνθεί. Τι συνήθως τι γίνεται, κύριε Κέλλα? Ναι, σε όποια μονάδα έχουμε θετικό κρούσμα, ακολουθεί η θανάτωση των ζώων και η υγειονομική ταφή. Με τα πρωτόκολλα τα οποία υπάρχουν. Εισαγόμενο τώρα και αυτό ήταν. Πρέπει άμεσα να περιορίσουμε καταρχήν το νόσημα. Εισαγόμενο ήταν, λέω, και αυτό. Τι έχει, πώς έχει προκύψει αυτό? Δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Πιθανότατα να είναι με μηχανικό τρόπο, γιατί μεταδίδεται πολύ εύκολα και με τον αέρα ακόμα. Πάντως, κύριε Κέλλα, αυτό που θέλουμε είναι να περιορίσουμε το νόσημα καταρχήν στο νομό Εύρο, αν είναι δυνατόν. Έτσι και στη συνέχεια να το εκριζώσουμε, λαμβάνοντας μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν. Γι' αυτό το λόγο και ζητούμε και τη συνεργασία όλων των υπηρεσιών, κτηνιάτρων αλλά και κτηνοτρόφων. Άρα, παρότι ακούγεται βαριά η λέξη, αλλά δεν έχω άλλη πιο δόκιμη λέξη, ενός είδους καραντίνα σε κάποια σημεία πρέπει να υπάρχει, αφού λέτε 6 μήνες στον αέρα, ότι υπάρχει ο ιός λόγω του ότι είναι DNA. Ναι, σας είπα ότι θα διατηρηθούν τα μέτρα αυτά αυστηρά της ζώνης επιτήρησης και ζώνης προστασίας, θα τηρηθούν με ευλάβεια και υπάρχει βεβαίως και μια ευρύτερη ζώνη επιτήρησης, η buffer ζώνη, η οποία, όπως λέμε, ευρύτερη ζώνη επιτήρησης, και ο σκοπός είναι καταρχήν ο περιορισμός, αν είναι δυνατόν, μόνο στο νομό Εύρο. Ξέρετε κάτι, πόσο γρήγορα εμφανίζεται? Εννοείται ότι δηλαδή απαγορεύονται μετακινήσεις εγωπροβάτων, σφαγές κλπ. Πόσο γρήγορα εμφανίζεται, εκδηλώνεται αυτή η νόσος? Γιατί για την Πανόλη μάθαμε, ακούσαμε 3-4 εβδομάδες. Εδώ πόσο γρήγορα εμφανίζεται? Έχει περίπου τα ίδια χαρακτηριστικά, ναι, μόνο που εδώ τα συμπτώματα είναι διαφορετικά. Ξεκινάνε με αδυναμία του ζώου, με πυρετό, με καχεξία, και στη συνέχεια εμφανίζεται ένα ερήθημα, έτσι, ένα σαν σπυράκι, το οποίο γίνεται εξέλκωση και όταν σπάει αυτό γίνεται και μεταδοτικό. Κύριε Κέλλα, κάτι τελευταίο. Σας ανησυχεί τώρα, γιατί τα καμπανάκια είναι απανωτά και με διαφορετικές αφορμές, όμως έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Είτε αυτό λέγεται πανόλη, είτε λέγεται ευλογιά, όπως έχουμε συγκεκριμένη περίπτωση τώρα στον Εύρο που εντοπίστηκε με τα 4 κρούσματα. Ότι κάτι συμβαίνει γενικότερα.
Πραγματικά είναι κάτι που μας δημιουργεί εντύπωση. Κοιτάξτε, ευλογιά ξαναείχαμε στην Ελλάδα στα εγωπρόβατα. Πανόλη είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Η Πανόλη, όπως σας είπα, έχει χρόνο μεταδοτικότητος στον εξωτερικό χώρο 3-24 ώρα, ενώ η ευλογιά διατηρείται επί μήνες και αυτό είναι το μειονέκτημά της. Από την άλλη μεριά όμως είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία μας, η οποία αποτελεί πυλώνα της οικονομίας και γι' αυτό το λόγο θα πάρουμε όλα τα μέτρα τα οποία χρειάζεται ώστε καταρχήν να περιορίσουμε την ευλογιά και στη συνέχεια βεβαίως να την εκριζώσουμε. Και βέβαια με όσον αφορά για την Πανόλη, τα μέτρα... Με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης φανταζόμαστε, έτσι. Χαλαρώσανε λίγο από Δευτέρα στους... Παρακαλώ. Με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης φανταζόμαστε. Είναι πάντα τα μέτρα αυτά βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε αλλά πολύ. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε ότι δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και δεν προξαλεί καμία ζημιά. Είναι αμυγός ζωονόσος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τα προϊόντα. Και ούτε σε άλλα ζώα. Και με το κρέας. Και ούτε σε άλλα ζώα εκτός από τα εγωπρόβατα. Ούτε σε άλλα ζώα. Μεταδίδεται μόνο από εγωπρόβατα σε εγωπρόβατα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κέλλα. Όπως βεβαίως και τη συνάδελφο τη Δήμητρα Παρασκευοπούλου.